του παρόν και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωής χωριγός, ενθέν και σκύνωσον και αγάρισον εμάς τα πάσης κυρίως και σώσον εμάς τα πάντα πληρών. Αμήν. Βρισκόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε το έργο το πνευματικό. Μπορεί η ψυχή να μην έχει τη δύναμη λόγω βάρους μεγάλου, αμαρτιών, αλλά είναι ανάγκη να ομιλεί κανείς για το καλό των ψυχών μας. Ο Λόγος του Θεού στηρίζει και καθαρίζει. Από τις πράξεις των Αποστόλων κάναμε αναφορά σε ένα στο κομμάτι εκείνο που οι Άγιοι Απόστολοι πήραν από τον Χριστό δύναμη όταν τον είδαν να ανεβάζει ψηλά στον ουρανό το σώμα το ανθρώπινο που δανείστηκε όταν γεννήθηκε στον κόσμο σαν άνθρωπος. Μιλάμε για καθαρά ανθρώπινο σώμα. Θεοποιημένο και δοξασμένο με λάμψη και δόξα θεϊκή. Και όπως τονίζουμε στο σύμβολο της πίστεως, αυτό στα δεξιά του Πατέρα τοποθέτησε. Στα δεξιά του Πατέρα τοποθέτησε. Το δόξασε το ανθρώπινο σώμα που προσέλαβε το πρόσλημα, όπως το ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Είναι το πρόσλημα που πήρε ο Χριστός. Και εμείς με βάση αυτό το δεδομένο, τη θεοποίηση του ανθρωπίνου σώματος και την καθέδρα στα δεξιά του Πατέρα, έχουμε εναγώνια γεμάτη αγωνία και πρέπει να μας διακατέχει αγωνία. Στο τέλος της ζωής μας, που προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών και τη θεοποίηση του ανθρωπίνου σώματος. Είναι δόγμα, ξεκάθαρα, σαφέστατα, με Πνεύμα Άγιο τοποθετημένο στο σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ, λέει κάθε μια ψυχή πιστού χριστιανού, βαθισμένου στο όνομα της Αγίας Τριάδος, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτό το σώμα το είδαν ανεβαίνει οι μαθητές του Χριστού ψηλά.
υποσυνοδεία αγγελικών ταγμάτων, ανάμεσα από τους οποίους αρχαγγέλου φωνή ακούστηκε, η οποία έλεγε «Όν τρόπον θεάσαστε, με τον τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό, με τον ίδιο θα το δείτε να ξανακατεύει πάλι στη γη, για να κρίνει ζώντας και νεκρούς». Την αλήθεια αυτή την έζησαν οι μαθητές του Χριστού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μιλάει ως εξής: «Ον εωράταμεν», μάλλον «ον ακυκώαμεν», «ον εωράταμεν και ον εχείρες ημών εψηλάφισαν», περί τούτου μαρτυρούμε. Αυτόν που τον ακούσαμε με τα αυτιά μας και εωράκαμε και τον είδαμε με τα μάτια μας και τον ψηλάφισαν τα χέρια μας, γι' αυτόν σας δίνουμε μαρτυρία. Απλά οι Απόστολοι αναφέρουν ό,τι και άκουσαν και είδαν και έπιασαν με τα χέρια τους. Προσδοκούσαν και αυτοί την αιωνία ζωή με την Ανάσταση. Την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση τη δική μας. «Εγώ», είχε υποσχεθεί ο Χριστός, «θα φύγω», όπως και έφυγε, «αλλά εσείς δεν θα μείνετε μόνοι». Δεν θα μείνετε μόνοι. Θα υπάρχει εκείνος που θα με αντικαταστήσει, το ισότιμο, το ισόκυρο, το ισόθεο με τον Υιό και τον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν θα λείψει ποτέ. Δεν θα λείψει ποτέ. Η παρουσία του θα είναι μόνιμη στο χώρο που ζείτε και στον κατεξοχήν ειδικό χώρο που λέγεται Εκκλησία, αλλά και παντού, ο πανταχού παρόν και τα πάντα παρόν. Αυτό θα σας ενισχύει, θα σας καθαρίζει, καίγοντας τα αγκάθια τα εσωτερικά. Μόνο με αυτό θα έχετε τη δύναμη να φωνάζετε το όνομα του Πατέρα Θεού. Χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορούμε να φωνάξουμε στην προσευχή μας «Αβά ο Πατήρ». Άλλωστε και ο Χριστός: «Εγώ ημί με θυμών», είπε, «πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών».
όσο υπάρχει εκκλησία, όσο υπάρχουν πιστοί και υπάρχουν και θα υπάρχουν έως τη συντέλεια του αιώνος. Το Πνεύμα το Άγιο, το ζωής χορηγών, αυτό που χορηγεί τη ζωή, το Πνεύμα το Άγιο που καίει την αμαρτία, το Πνεύμα το Άγιο που τον άνθρωπο τον θεοποιεί και τον δοξάζει από την ημέρα που κατήρθε στο υπερό μέχρι σήμερα ζει στην εκκλησία και υπάρχει στην εκκλησία, και αυτό έχουμε λάβει εμείς με το βάπτισμα που πήραμε στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Ζούμε με αυτό, ενισχυόμαστε από αυτό, και αλίμονο αν έλειπε το Πνεύμα το Άγιο, αλίμονο και τρεις αλίμονο. Θα είχαμε πτώση Ιούδα. Ο Ιούδας δεν είχε ούτε τίποτα από Άγιο Πνεύμα επάνω του και η πτώση του ήταν απώλεια. Απώλεια. Λένε, το ξέρουμε πολύ καλά οι πατέρες, ότι αμαρτάνεις. Βέβαια, στεναχωρείς το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι παράκλητο. Στεναχωριέται να φύγει εντελώς και μένει και παρακαλεί. Είναι παράκλητο. Βοηθεί στην προσπάθεια να καταλάβουμε να σηκωθούμε από το πέσιμο που έχουμε, για να μην είναι μόνιμο πέσιμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε, τι καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε, πάλι είναι αλήθεια. Δεν πάβει να είναι αλήθεια. Όταν μιλάμε αυτός και λέμε ότι αυτός είναι άθεος, αυτό σημαίνει θεοεγκατάληψη, ολοκληρωτική απουσία του Αγίου Πνεύματος από την προσωπική άρνηση που έχει το άτομο που δεν αποδέχεται καθόλου την παρουσία του Θεού στον χώρο το δικό του. Αυτό σημαίνει άθεος. Χωρίς να αναφερθούμε με λεπτομέρειες στην ανάγνωση του τμήματος των πράξεων των Αποστόλων στη χορηγία του Αγίου Πνεύματος, απλώς τονίζοντας ότι αυτό το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με του Χριστού το Λόγο, την υπόσχεση, τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Εις πάσαν την αλήθεια. Σε όλη τη χριστιανική αλήθεια. Άνευ σχολείου, άνευ βιβλίου και χωρίς καμιά παρακολούθηση σε κανένα πανεπιστήμιο. Όχι γιατί αυτά δεν είναι δώρα του Θεού, αλλά γιατί η σοφή του κόσμου τούτου δέχθηκαν σαν μορία, σαν ανοησία το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος, «Ημείς μορί δια Χριστών». Ακριβώς μορί
Αυτή τη γνώμη έχουν οι σοφοί, γιατί έχουν θεοποιήσει τη σοφία τους. Αλλά οι χριστιανοί, οι πνευματοφόροι χριστιανοί, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, είναι πνευματοφόροι όλοι οι χριστιανοί. Είναι για τους πολλούς, οι άνθρωποι που για λόγους περιφρόνησης, για λόγους άγνοιας, οι περιφρονημένοι του κόσμου τούτου. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα. Μια παρατήρηση μικρή, πολύ μικρή. Με μεγάλη ενοχή στην ψυχή μου, και όσοι θέλετε καταλάβετε το, χρέος προβάλλει. Αναγκαστικό, επιτακτικό χρέος. Κύριε, σώσε τον κόσμο. Φόρτισε τον κόσμο να είναι έτοιμα στην προσευχή. Γιατί οι πατέρες αυτό λένε. Στηρίζει τον κόσμο η προσευχή. Και φωτίζει τις ψυχές και η παρακλήση των πολλών έχουν το αποτέλεσμα. Θυμίζω τι υπόθηκε την προηγούμενη φορά ή την παραπροηγούμενη, ότι στο χώρο, στο υπερό που ήσαν οι μαθητές, στο χώρο εκείνο ομοθυμαδών ήσαν συγκεντρωμένοι. Ομοθυμαδών. Και με ψυχή και καρδία μία αναφέρουνε πράξη των Αποστόλων. Όλοι είχαν μια ψυχή, μια καρδιά και μεγάλη προθυμία. Το ομοθυμαδών αυτό σημαίνει. Όλοι μαζί μία προθυμία, καυτή είχαν. Στους χώρους που μαζευόμαστε τους ιερούς και εδώ παραπροπάντως στην εκκλησία, όταν ακούμε τον ιερέα να προσεύχεται και να δέεται υπέρ όλου του κόσμου, είναι χρέος της εκκλησίας. Και δεν θα πάψει ποτέ η Εκκλησία, ποτέ, να δέεται για να επιστρέψουν τα πρόβατα τα χαμένα. Τα νήπια έρθρεψε, την αιώτα στήριξε. Για τους γέροντας λέει, σοφρόνησε τους και κράτησέ τους. Τους πεπλανημένους επανάγαγε το χρέος εκκλησίας. Δεν είναι αδιάφορη η εκκλησία. Μπορεί ένα πλήθος μεγάλο να βρίσκεται μέσα από συνήθεια, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος μικρό, το πίμνιο του Χριστού μας, το ευλογημένο, που μέσα την ψυχή κάνει πράξη το Κύριε και έκραξα, φωνάζει δηλαδή, Κύριε ελέησε τον κόσμο. Χρέος είναι, υποχρέωση είναι, καθήκον είναι. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, γεμάτος Πνεύμα Άγιο, γεμάτος Πνεύμα Άγιο, βγήκε... Τι γίνεται? Ο Κώστας είναι εδώ. Ποιος Κώστας? Ο Ζήκας. Όχι, όχι. Δεν είναι από το Ζήκας. Σιγά, καλά είσαι. Πολύ καλά.
γεμάτος Πνεύμα Άγιο, ομίλησε σε χιλιάδες μη χριστιανούς και τους κάλεσε, έκανε προσκλητήριο. Δυστυχώς ξεχωρίζουμε. Δυστυχώς ξεχωρίζουμε. Και έχουμε καρδιά στενή και στενόχωρη. Και πολλές φορές δεν χωράει και ακόμη και αυτό τον εαυτό μας. Η καρδιά είναι δική μας. Εκεί στο υπερό από κάτω μια ψυχή γεμάτη φως απλώνει το φως και το απλώνει όχι χωρίς κίνδυνο, όχι χωρίς κίνδυνο, γιατί ο Χριστός μας είπε για την Εκκλησία Του ότι θα πορεύεται στους αιώνες. Θα διαγράφει την ιστορία σε ένα αιώνιο μέλλον εν μέσω λύκων. Ποτέ χωρίς κίνδυνο η Εκκλησία. Αλλά ποτέ χωρίς δοκιμασία οι Χριστιανοί. Ποτέ χωρίς κίνδυνο η Εκκλησία. Και επομένως, όχι χωρίς κίνδυνο και τα μέλη της Εκκλησίας. Έγιναν κήρυκες οι Απόστολοι. Μετέφεραν το μήνυμα παντού, μετά την Πεντηκοστή. Ανέβαιναν και στο ναό του Σολομώντα. Και εκεί να βρουν την ευκαιρία να μιλήσουν. Δεν έχανα καμία απολύτως ευκαιρία. Και αυτό το κομμάτι μας απασχολεί. Και αυτό το κομμάτι μας απασχολεί. Ποιο? Η ανάβασή τους στο ναό μετά την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν συναντάει έξω στην πόρτα του ναού τον παράλυτο που του ζητάει βοήθεια ο παράλυτος και ο Απόστολος Πέτρος του έδωσε τη ζωή, όχι ο ίδιος. Το να ζει κανείς τον Χριστό όταν η ζωή του, αυτό το λέμε για να έχουμε τα μέτρα και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε ποιον, το καταλαβαίνουμε ο καθένας. Πάντως όχι τον άλλο. Τον ένοχο, τον πραγματικό, όχι το άλοθη. Όχι το άλοθη. Ψάχνουμε να βρούμε, να ρίξουμε τα δικά μας, να τα σκεπάσουμε με κάποιες άλλες δικαιολογίες, κάποια άλλα πρόσωπα. Αυτό είναι το άλοθη. Όχι τον ένοχο αυτόν που λέγεται ο εαυτός μου, αυτόν θα ψάξουμε να βρω. Γιατί εκεί, σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή την πράξη, την κατάκριση του εαυτού μου, θα ανεβάσω τον εαυτό μου, χωρίς να καταλάβω, ψηλά, ο ταπεινών εαυτών, αυτός υψωθήσεται. Έλα, του λέγει, να σου δώσω, όχι αυτό που ζητάς. Όχι αυτό που ζητάς, γιατί δεν έχω. Έτσι μου είπε αυτός που με έστειλε
να μην έχω λεφτά μαζί μου, ούτε και ψωμί να μην έχω μαζί μου. Και πολλές φορές ούτε και παπούτσια να μην έχω δεύτερα. Πεινασμένο με έστειλε, αλλά πλούσιο. Τι να πω, αδελφιά μου, εμείς δεν έχουμε τη τόση χάρη να είμαστε φτωχοί υλικά και να μην αγανακτούμε και να χαιρόμαστε γι' αυτό. Μιλάω προσωπικά. Και να χαιρόμαστε γι' αυτό. Εμείς φτωχοί, λένε οι Απόστολοι. Εμείς μες στο θάνατο ζούσαμε όσο ζούσαμε στη γη. Σήκω, του λέγει, σήκω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και απλώνει το χέρι του, σηκώνει. Αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομα του Ιησού Χριστού που το περίμενε ο κόσμος να το ακούσει από χιλιάδες χρόνια πριν, το γλυκό όνομα για τους αγγέλους, το εντρίφημα για τους Αγίους, η θεολογία για τους πατέρες, η σημαία του Παύλου ήταν το όνομα που ανέστησε το χολό. Γιατί είπε εν το ονόματι του Πέτρου, γιατί του είπε εν το ονόματι του Ιησού έγινε και περιπάτη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Όνομα, λέει Απόστολος Παύλος, υπέρ πάν όνομα. Πάνω από όλα τα ονόματα, από όλα, και τα λέμε όλα, εννοούμε τα ονόματα του ουρανού, και λέμε ονόματα ουρανού, εννοούμε ό,τι υπάρχει στον ουρανό, πλην της Αγίας Τριάδος. Και ό,τι υπάρχει στη γη, και ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη. Επ' ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Είναι το υπέρ παν όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, μετά από λίγο, και για το όνομα αυτό, θα συλληφθούν οι Άγιοι Απόστολοι. Θα συλληφθούν και θα φυλακιστούν οι Άγιοι Απόστολοι. Θα ανακριθούν προηγουμένως και θα αισθανθούν αγαλίαση, γιατί το συνέδριο των Ιουδαίων θα τους δώσει την ευκαιρία να αποδηγηθούν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο ευλογητός ο Χριστός. Αυτός είναι η δύναμη και η χαρά του κόσμου. Αυτός είναι η αιώνια ζωή που περίμεναν οι αιώνες. Αυτός είπε «Ήγκε και είναι η βασιλεία των ουρανών», γιατί ήταν η βασιλεία των ουρανών ο ίδιος. Είναι η χαρά των αγγέλων. Θα ζήσουμε άλλη μια φορά τη γλυκιά ημέρα του Χριστουγέννου και θα ζήσουμε μαζί με τα τάγματα των αγγέλων για να ειδήσουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού, λέγοντας και εμείς μαζί με τους αγγέλους «Δόξα εν υψίστης Θεέ», στο όνομα του Ιησού Χριστού. Χάσαμε την πορεία μας, χάσαμε λόγω του ότι
μυαλό μας οδηγεί από πλάνη σε πλάνη, γιατί προσπαθούμε μόνοι μας, εντελώς μόνοι μας, να δώσουμε τον αληθινό προσανατολισμό και δεν στεκόμαστε δίπλα στον Χριστό και κάτω από την βοήθεια του Πνεύματος να φωνάζουμε «Κύριε, πού είσαι, ελέησε μας, Κύριε». Μιλάω και λυπάμαι για μένα. Πολλές φορές έχω ανακρίνει τον εαυτό μου. Ειλικρινά, πολύ λυπάμαι. Γιατί βρίσκομαι στη θέση να βλέπω 10 άτομα. Κάποτε υπήρχαν και 120 άτομα, ίσως και παραπάνω, και την ευθύνη τη ρίχνω στην πλάτη μου. Όχι πουθενά άλλο. Γιατί αυτοί που ζουν, όχι Μιχάλη, είναι μεγάλη αλήθεια, αυτοί που έχουν, όπως θέλει ο Χριστός, ζωή χριστιανική, προσελκύουν κοντά τους ανθρώπους. Εγώ βλέπω ότι φύγανε, άρα δεν φταίει άλλος. Προσωπικά εγώ. Η βάση περιπτώσει. Τουλάχιστον φύγανε εκεί που υπάρχει η πραγματική ζωή του Κυρίου. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και το ευχόμαστε να πάνε. Αφήνουμε να πάνε κάπου καλύτερα. Αυτό είναι... Έχει ο Θεός. Θέλω να σταθώ στην ανάκριση. Θέλω να σταθώ στη φυλακή του Πέτρου και του Ιωάννη που ακολούθησε μετά την ανάκριση. Θέλω να σταθώ στην παρουσία του Χριστού πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Απλά, πολύ απλά. Δηλαδή, να δω να μην έχουν κανένα φόβο οι Άγιοι Απόστολοι. Αντίθετα, χαρά. Να δω να μένουν στη φυλακή και η φυλακή να είναι εκκλησία, να γίνεται εκκλησία. Και εκεί να γίνεται ολονύχτια προσευχή. Και μέσα στην προσευχή, μέσα στην προσευχή, να δουν ό,τι βλέπουν τα, μάτια όσο προσεύχονται. Άγγελο Κυρίου, να τους οδηγεί έξω από τη φυλακή. Δεν υπάρχει αδύνατο στη γη. Δεν υπάρχει αδύνατο στη γη. Ζει ο Χριστός. Η άπειρη δύναμη, η προσωπική δύναμη, η ειρήνη ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η ειρήνη που ένωσε τα κοντινά με τα μακριά. Αυτούς που ζούσαν μακριά από το Θεό, με εκείνους που ήσαν κοντά στο Θεό. Ζει ο Κύριος και όπως χαρακτηριστικά φωνάζουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Κύριος ζητάει και από μας λίγο αίμα. Λίγο αίμα. Τι θέλεις, δεν σου δίνω χρήματα γιατί δεν έχω. Έχω όμως τη δύναμη, συγγνώμη,
Με το όνομα του Ιησού Χριστού σου δίνεται η δύναμη να σηκωθείς. Είναι ο Χριστός μας η ειρήνη, είναι και η δύναμη. Είναι ο Χριστός μας. Μάλιστα και ήλεξαν τους δικαστές, τους θηλήτευσαν δηλαδή. Εκεί που χρειαζόταν είχα το θάρρος. Αυτόν λέει που εσείς αρνηθήκατε και τον σταυρώσατε, αυτόν εμείς τον κηρύττουμε Θεό, γιατί είναι ο Θεός, είναι ο Θεός. Θα φύγουμε από τον κόσμο, θα φύγουμε από τον κόσμο, είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή που ζούμε και τη ζούμε Άγια, και εύχομαι κάθε στιγμή που ζούμε, κάθε στιγμή. Γιατί ζούμε για αυτή τη στιγμή, όχι για παραπέρα. Αυτό να το καταλάβουμε καλά. Ζούμε αυτή τη στιγμή Άγια. Ζούμε για αυτή τη στιγμή. Αυτή θα συμπληρώσει και τις άλλες όλες. Τις αιώνιες. Δεν περιμένουμε να είναι αιώνια η ζωή μας πάνω στη γη. Η στιγμή, αν η στιγμή που ζούμε είναι αγιασμένη, αυτή η στιγμή θα μας αγιάσει. Όπου ευρώσε και κρινώσε, σε όποια στιγμή σε βρω, καλή θα σε κρίνω στην καλή στιγμή. Θα σε βρω στην κακή στιγμή, δυστυχώς θα κρυθείς από τα έργα σου. Άλλωστε, ο Χριστός μας, άμα έχουμε αυτιά και ακούμε σε όλες τις ακολουθίες και στις νεκρόσιμες μέσα, το ξεκαθαρίζει η Αγία Γραφή, ότι προσωπικά από τώρα που ζούμε ο λόγος μου θα σας κρίνει, τον οποίο δεν πράξατε, και επειδή δεν το πράξατε θα κριθείτε. Αυτό θα είναι το κριτήριο που θα κριθείτε. Αλλά και ο λόγος μου είναι ζωή αιώνιος. Άμα σκεφτούμε το πόσο μεγαλείο είναι και πόση μεγάλη δόξα κρύβουν οι λόγοι του Χριστού μέσα. Ίσως συναισθηματικά, αλλά από ανθρώπους που ζουν αληθινά, πραγματικά, το Χριστό, έχω πάρει πληροφορίες και αυτή τη στιγμή και πάντοτε ακούγεται στα αυτιά μου ο ήχος της φωνής ενός Αγίου ανθρώπου. Τα δίνω όλα τα χρήματα που παίρνω κάθε μήνα, μου έλεγε μια ψυχή επαναληπτικά. Δεν έμεινα πεινασμένος και δεν έμεινα χωρίς χρήματα. Τα έστελνε ο Θεός και τα ξανά έστελνα εκεί που είχαν ανάγκη. Και η χαρά ήταν απερίγραπτη. Γιατί ήμουν φτωχός για τον Χριστό και είμαι φτωχός για τον Χριστό, γιατί ζει. Αλλά τη χαρά αυτή δεν τη ζει η ψυχή που δεν ζει έτσι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, το φωνάζει ξεκάθαρα. Χριστέ μου, ελέησέ μας, πολύ μακριά είναι από το έλεος του Θεού.
οι μίσοι Απόστολοι. Σε Απόστολο Κυριακής αναφέρεται. Είμαστε οι μηδέν έχοντες, που δεν έχουμε τίποτα από υλικά αγαθά. Ούτε τον Άρτο τον Επιούσιο δεν έχουμε. Μας το είπε ο Χριστός ότι δεν θα έχουμε. Αλλά θα βρεθούν αυτοί που θα στέλνω εγώ προσωπικά για να σας ταΐζουν. Τόσο όσο χρειάζεται για να ζείτε. Ζεις για τον Χριστό και ο Χριστός ζει για σένα. Να κλείσω εδώ και να πω το τελευταίο. Μη μεριμνάτε τι φάγετε ή τι πείτε. Είδε γάρο πατήρο επουράνιος, όν χρίαν έχετε, ξέρει ο πατέρας σας ο ουράνιος, τι χρειαζόσαστε. Εμπιστευτείτε λοιπόν τους εαυτούς σας 100% γιατί και οι τρίχες των μαλλιών σας είναι μετρημένες. Αυτό ζούσαν οι Αγίοι Απόστολοι. Ας μας φωτίσει ο Θεός να αισθανθούμε κι εμείς τη χαρά εκείνη που ένιωθαν αυτοί οι Άγιοι του Θεού Απόστολοι όταν επιτελούσαν το έργο τους πάνω στη γη. Έλα Μιχαλάκη. Μία Αγία Εκκλησία. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν Αγία. Γιατί με τα παραδείγματα που φέρατε μας δώσατε τα μηνύματα ότι ομοθυμαδών οι Απόστολοι ήταν ευδομήκοντα με την προσευχή τους καταφέρανε τον Απόστολο Παύλο και τον Ιωάννη να τον βγάλουν από τη φυλακή. Αυτό γιατί, γιατί τη μέρημνα, τη βιωτική, το τι θα έχουνε ύστερα, αύριο, μεθαύριο, δεν την είχανε. Όπως φωνάζει η Εκκλησία μας, πάσα την βιωτική μέρημνα αποθώμεθα. Και έτσι όλοι ένα σώμα, μία ψυχή, καταφέρανε να κάνουν τα αδύνατα παραθρόπων δυνατά παραθρόπων. Και ένα άλλο παράδειγμα, ότι η Εκκλησία μας είναι Αγία, είναι ποιο. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στο χολό, αυτό που μου ζητάς δεν έχω. Αυτό που έχω μέσω του Ιησού Χριστού, πάρτο, σήκω και περιπάτη. Που σημαίνει ότι ο χολός, όπως είμαστε όλοι χολοί, από κάτι υποφέρουμε όλοι μας, πάμε στην Εκκλησία και δεν καταλαβαίνουμε σε ποιο χώρο είμαστε. Και τη μέρημνα την έχουμε και το μυαλό μας στριφογυρίζει πάντοτε στο χρυσό και όχι στο Χριστό. Και οι αποδείξεις αυτές που εδώσατε σήμερα είναι ότι ο Χριστός είναι τίποτα μπροστά στο Χριστό. Αλλά η πρώτη Εκκλησία ήταν Αγία γιατί όπως είπες και κλείνω με την τελευταία λέξη αν θέλετε παιδιά μου πνεύμα δώστε αίμα. Και εκείνη την εποχή το δίνανε με πολύ αγάπη. Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας όλοι, να δούμε τι φταίει και δεν πηγαίνουμε καλά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, αδελφός, που τελικά θα προσθέσει πάνω σε αυτά και είναι ευχάριστο να τον ακούσουμε τώρα. Έλα, Βάγγελο, να σπάει. Θα ξεκινήσω δύο λέξεις από αυτά που σταμάτησε ο αδελφός. Να πεις, ενισχυτικά.
η Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής με το νεανία το πλούσιο μας δείχνει ακόμα μια φορά να δούμε τη στιγμή αυτή της υπέρβασης, να αφήσουμε την ύλη για να φτάσουμε απάνω στο Θεό, γιατί όπως ξέρουμε και επαναλαμβάνουμε συνέχεια, ο Θεός είναι το παν, η σωτηρία της ψυχής μας είναι το παν. Όπως το παν είναι η επί του φοβερού βήματος παρουσία μας, εκείνη η στιγμή συγκλονιστική για τη σωτηρία της ψυχής μας, ο οποίος κατάφερε από τους Άγιους Πατέρες, οσίγους, αβάδες και έκανε αυτή την υπέρβαση, άφησε την ύλη και ανέβηκε προς τα πάνω, ήταν ευτυχής, είναι ευτυχής και θα είναι αιωνίως ευτυχής, διότι αυτή την ευτυχία δεν την παίρνει κανείς. Ο Θεός είναι η αγάπη, όποιος πραγματικά λέει ότι αγαπάει τον Θεό πρέπει να την κάνει αυτή την υπέρβαση. Αλίμονό μας, αν ακούσουμε από τον Κύριο ότι εσείς απολαύσατε σε αυτή τη ζωή, τι ζητάτε τώρα εδώ μαζί μου. Όλα πολύ ωφέλιμα και ευχάριστα είναι όπως συζητάμε κάθε Δευτέρα, αλλά όπως είπα και επαναλαμβάνω, η σωτηρία της ψυχής μας είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα. Ο Θεός είναι πνεύμα, είναι αγάπη. Η μαγική λέξη είναι η αγάπη, όπως είναι και ο Θεός. Η άλλη μαγική λέξη για μας είναι η μετάνοια. Αλλά όταν μετανοήσουμε, γιατί πέρα πρέπει να κάνουμε ορισμένα πραγματάκια και να μην γυρίσουμε το πρόσωπο και να φύγουμε από ζώνη ανίας Ευαγγελικής Περικοπής. Διότι δεν ήθελε να αφήσει την ύλη. Η ύλη είναι ξάπλα, είναι καλοπέραση. Το πνεύμα θέλει άσκηση, θέλει θυσία, θέλει αίμα, θέλει, θέλει. Μάλιστα. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κάποιος αδερφός κάτι άλλο. Τέλος κάτι άλλο. Έχουμε πολλά δεδομένα από τα σημερινά. Άλλος δεν υπάρχει, προσθέτω εγώ δύο λόγια και ας πάμε στο καλό μετά. Εγώ θα σταθώ στο θέμα Άγιο Πνεύμα. Για τους Αγίους Αποστόλους ήτανε το αίρεος του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, ριγμένο πάνω. Το ένα είναι αυτό, το άλλο, ότι οι Απόστολοι ήσαν η αιτία να δεχθούν εκείνο το αίρεος του Θεού, λόγω του ότι οι Άγιοι Απόστολοι ζούσαν και θα μετέδιδαν από το αίρεος εκείνο και μετέδιδαν, αφού υπόθηκε ότι έδιναν το αίμα για να αποκτηστεί η εκκλησία του Ιησού Χριστού, η Αγία, η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Κάποια αίσθηση δεν χωράει. Μπορεί ο πονηρός να περνάει στο μυαλό μας έτσι πονηρά, πολύ πονηρά. Ναι, οι Άγιοι Απόστολοι είχαν τη δύναμη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ότι είχαν τη δύναμη, γιατί δεν την είχαν. Κάποτε και έχουμε χειροπιαστά σημεία, χειροπιαστά. Α, εγώ δεν το γνωρίζω, λέει, αυτόν που εσείς έχετε μέσα, είπε ο Πέτρος, ανούμενος στον Χριστό. Δεν είμαι αυτού που είμαι. Είναι ένα δείγμα για να δούμε ότι ένα ανθρωπάκι με την έννοια, πώς τη λέμε και εμείς, δηλαδή φιλοζωιστής, ο Απόστολος Πέτρος, για να έρθει αργότερα ο αδελφός Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου μας, και να πει αυτούς που θαυμάζετε εσείς, γιατί είναι πρότυπα μετά από τον Ιησού Χριστό και μάλιστα αναστήματα πρώτου μεγέθους, αστέρια που φώτισαν την υπόλοιπη και μάλιστα αναστήματα πρώτου μεγέθους, αστέρια που φώτισαν την Οικουμένη,
ήσαν αυτοί σαν και σας ακριβώς. Αλλά κατάλαβαν σε κάποια στιγμή και τίναξαν από πάνω τους αυτό που τους τραβούσε την ύλη και αφού τεινάχθηκε αυτό ήρθε το Πνεύμα του Άγιο. Και έτσι έγιναν οι Απόστολοι, όχι από μονάχα το Πνεύμα του Άγιο. Δεν χωράει δικαιολογία. Γιατί κάτι πάρα πολύ απλό λέω και τελειώνω. Πάρα πολύ απλό. Βλασφημάμαι κυριολεκτικά και πρακτικά το όνομα του Ιησού Χριστού, χωρίς το καταλαβαίνουμε. Και μάλιστα με μεγάλη βλασφημία, όταν του λέμε αυτό λέγεται Ευαγγέλιο, είναι δικό σου, είναι η εντολές σου και μας λες τι να κάνουμε. Και εμείς λέμε δεν μπορούμε, κάνουμε το έγκλημα να βλαστημάμε και να του λέμε άρα δεν ξέρεις τι σου γίνεται, γιατί μας ζητάς πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Έτσι ομά, τόσο ομά μιλάμε στον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν χωράει, χωράει το άλλο. Με βαραίνει η ψυχή μου από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Στείλε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και οδήγησέ με εσύ όπως οδήγησες τους Αγίους Αποστόλους. Ευχαριστώ και αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελεήσου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελεήσου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο Ιησούς Χριστός, αγιαστήκω το όνομά σου, ετέλε το Πασιακής, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και τη γης, τον άτομο ημών τα νεκρίσω, δώσ' ημίν σήμερο κι άφε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τις προτεύθες ημών. Και μη σε λέγεις ημάς σχεδασμόν, αλλά ρίσαι ημάς. Η παρθένος σήμερον των προαιώνιων λόγων εσπηλαίω έρχεται από τεχήν απορρίτως χόρευεν οικουμένη άκου της θύσα δόξασον με τα άγγελων και των ποιμένων Πάμε καλή. 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 Καλή.